Φύγαμε για Μαυρίκιο, φίλες και φίλοι, τώρα στην Ειρήνη την Κουρούπη, τη φίλη μας, η οποία μας είχε ξανακάνει σύνδεση το καλοκαίρι με μαγιό δίπλα σε αυτές τις μαγευτικές παραλίες του Μαυρίκιου. Και τώρα θα μας δείξει πώς είναι να κάνεις Χριστούγεννα με καύσωνα. Χριστούγεννα παραθυναλός με ένα ιδιαίτερο δέντρο, το λεγόμενο φλογόδεντρο. Ειρήνη μου, καλημέρα, πού είσαι? Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Δεν μου μοιάζει, βρε Ειρήνη, με Χριστούγεννα βλέπετε τώρα. Είσαι μέσα στους Φοίνικες, μέσα στις παραλίες. Τι θερμοκρασία έχετε? Έχουμε πολύ υγρασία και θερμοκρασία εκεί στους 32, θα έλεγα. Τώρα ταιριάζουν τα Χριστούγεννα με 32 δέντρο, βαθμούς. Ταιριάζουν, λέω, τα Χριστούγεννα με 32 βαθμούς. Ο Άγιος Βασίλης με μαγιό θα σας έρθει, δηλαδή. Τι θα για μας, ναι, για μας, ναι. Και τι είναι τα φλογόδεντρα, τι είναι αυτό το δέντρο των Χριστουγέννων? Ναι, έχει λίγο παντού εδώ πέρα. Πρέπει να το βλέπετε τώρα, γιατί είναι κόκκινο. Είναι πίσω σου, Ειρήνη. Κάνε λίγο τη σύνδεση. Εδώ να το. Αυτό είναι το δέντρο. Α, ωραία. Κατακόκκινα, ναι, φύλλα, καρπί. Τι είναι αυτά? Έχει κάποιους καρπούς, βέβαια, που είναι πλητηριώδη καρπί. Και προμηνύ είναι πολύ σημαντικό για μας, διότι είναι η νέα χρονιά, είναι τα Χριστούγεννα και είναι και ντόπιο, ας πούμε, ξέροντας ότι είναι η Μαδαγασκάρη το μέρος από το οποίο το φέρανε εδώ πέρα στο Μαυρίκιο, από το 1820. Και έχει γίνει το σύμβολό μας για τα Χριστούγεννα. Ιστορία τώρα. Όπως έχουν εδώ αυτά τα γλαστράκια με το κόκκινο φυτό που είναι στα Χριστούγεννα, εκεί είναι ολόκληρο δέντρο. Τώρα που γιατί γελάς, Κωστή? Εγώ βλέπω το χριστουγεννιάτικο έλατο εδώ πέρα στο στούντιο να πηγαίνει αγκαζέ με τα καλοκαιρινά αυτά τα ωραία. Τι να πω, όλες τις εποχές μαζί. Για πες μας τώρα, εκεί στο Μαυρίκιο με αυτές τις θερμοκρασίες που είναι καλοκαίρι, πώς κάνετε Χριστούγεννα, τι έθιμα έχετε, τι ήθη? Στολίζετε έλατο δηλαδή κανονικά? Ναι, ναι. Επειδή είναι απικία, κανονική απικία, η οποία είχε πρώτους κάτοικους τους Γάλλους και μετά στη συνέχεια τους Άγγλους, παρότι ο πληθυσμός είναι ινδικός, γιορτάζουμε πολύ τα Χριστούγεννα, χωρίς να είναι πάντα θρησκευτικός ο τρόπος. Πηγαίνουμε στις παραλίες και κάνουν πικνίκ. Όλη η οικογένεια θα μαγειρέψει, θα φάει, θα μείνει στην παραλία. Ειρήνη, ο Κωστής ξυνίζει τη μούρη του. Πάμε τα περάκια να πάμε να κάνουμε το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν στην παραλία. Αντί να στρώσουμε να το χαρούμε. Ακριβώς. Αυτό είναι. Ναι. Είναι παραλία, θάλασσα. Έξω το βράδυ. Περίμενε, Ειρήνη, ένα λεπτό. Περίμενε λίγο. Βλέπουμε πλάνα από το Ελευθέριος Βενιζέλος με τον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος ανέβηκε μόλις στη σκάλα του αεροπλάνου, μπήκε μέσα, διότι αναχωρεί από την Αθήνα για τη Λέσβο. Εκεί θα επισκεφτεί, συνοδευόμενος από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Καρατεπέ, τον καταβλισμό. Και στη μία θα επιστρέψει για να παραβρεθεί και στο Μέγαρο Μουσικής, θα έχει και κυκλοφορικές ρυθμίσεις, προσέξτε το αν κινηθείτε στην Αθήνα. Να επιστρέψει λοιπόν εδώ για εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής και αύριο το πρωί φεύγει για τη Ρώμη. Η αναχώρηση λοιπόν του Ποντίφικα για τη Λέσβο. Πάμε πάλι στο Μαυρίκιο. Διακτηνιζόμαστε, Ειρήνη. Ναι. Μας έλεγε και βρισκόμαστε λοιπόν τελείως τυχαία σε καθολική εκκλησία από πίσω. Αυτό έλεγα, βλέπω ένα κτίριο που μου θυμίζει εκκλησία. Είναι καθολική εκκλησία λοιπόν, τι γιορτάζετε σήμερα? Είναι καθολική εκκλησία, μάλιστα. Η Κυριακή είναι, είχε σήμερα το πρωί. Είναι πάνω στη θάλασσα, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το βάλω. Για να δούμε και την παραλία. Πάλι με το μαγιό είσαι, βρε Ειρήνη. Ναι, πάλι, βέβαια. Ετοιμάζεσαι για βουτιές πάλι. Να δούμε και τη φίλη σου. Ναι, και έχω και μια πολύ κριτική φίλη από την Ελλάδα. Καλημέρα σας. Καλημέρα στην Ελλάδα μας. Κάντε μια βουτιά και για μας. Από το Μαυρίκιο. Ποια κυρία είναι η φίλη? Στη μέση του καλοκαιριού του ελληνικού. Ναι, μάλιστα. Έρχεται καλά. Να σου πω, Ειρήνη μου, κάνε λίγο πίσω το χεράκι σου που τραβάς με την κάμερα από το κινητό, να δούμε και τη φίλη να πει μια καλημέρα. Α, μάλιστα. Σταθείτε. Εδώ, να την ωραία χαμόγελα. Ποια κυρία είστε? Είναι φίλοι που είναι σε διακοπές σε μένα. Τέλεια, τέλεια. Να περάσετε υπέροχα. Ευχαριστούμε. Από ό,τι κατάλαβα, μόλις κλείσαμε, πάτε για βουτιά. Σε όλους. Ναι, ακριβώς. Φιλιά, κορίτσια, καλά καλοκαιρινά Χριστούγεννα. Καλημέρα. Καλά Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά στους Νικόλαους, αύριο. Έτσι, σωστά.